오징어 게임의 세상 속으로 오신 참가자 여러분 환영합니다. 여러분들은 참가자들과 함께 6가지 게임을 진행하게 됩니다. 이 목숨을 건 게임을 설계하신 분들을 지금 소개해드리겠습니다. παγκόσμιος άλλος έχει προκληθεί για το παιχνίδι του καλαμαριού. Η σειρά τρόμου του Netflix που γυρίστηκε στην Κορέα έχει καθυλώσει εκατομμύρια θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, φτάνοντας μέσα σε 10 ημέρες στο νούμερο 1 σε 90 χώρες. Τα παιχνίδια του θανάτου είναι παιδικά και μπορούν κάλλιστα να επηρεάσουν την ψυχολογία των παιδιών. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα στο συγκεκριμένο σύριαλ και ο λόγος είναι ότι παντρεύει το παιδικό παιχνίδι, κάτι που είναι πολύ οικείο στα παιδιά και έχει και μια παιδική αφέλεια και ανεμελιά, με κάτι πάρα πολύ τραυματικό, όπως είναι το έγκλημα, με κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ περίεργες συνέπειες. Χρησιμοποιεί τη βία, που η βία παίρνει στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση γενικά. Είναι διακριτή όλη χρησιμοποιεί τη βία. Έτσι. Βία, βία παντού. Τουγκρομι σαμκακιόν. Πιαλούσαν. ...456 διαγωνιζόμενοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα που χρειάζονται απεγνωσμένα χρήματα λαμβάνουν μέρος σε ένα παράξενο αλλά και μοιραίο παιχνίδι επιβίωσης που έχει πολλούς γύρους παιδικών γνώριμων παιχνιδιών. Όμως η ήττα σε αυτά ισοδυναμεί με θάνατο. Ένας έφηβος είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιες φορές πότε τελειώνει η πραγματικότητα και πότε ξεκινάει η φαντασία. Και οι έφηβοι τα ζουν όλα σε πολύ υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή, πάει πιθανότητα να πάει άλλος ο τρελάρας μου να φτιάξει αυτό. Επηρεάζεται, θα επηρεάζει αυτό. Επηρεάζεται. Όχι, δεν επηρεάζει. Εγώ νομίζω ότι επηρεάζει. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας μπήκε ανάρτηση ομάδας κοινωνικού δικτύου για συμμετοχή σε παιχνίδια θανάτου και στην Ελλάδα, με μοναδική προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να δώσουν 25 ευρώ και να κλείσουν ραντεβού. Δείτε τα μηνύματα που έστειλαν σε υποψήφιους παίκτες, στους οποίους ανέφεραν ότι θα τους αποκαλύψουν ακόμη και τη μυστική τοποθεσία που θα διοργανωθούν τα παιχνίδια. Οι δοκιμασίες μοιάζουν απλές, ο θάνατος όμως σε περίπτωση ήττας είναι όμως κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων παγκοσμίως.